Από εδώ, από εκεί θα σε τραβάμε λοιπόν. Καλησπέρα σας. Τα λέγαμε εδώ με το βουνό. Λοιπόν, πρώτο παιχνίδι. Ναι. Ξεκινάμε λοιπόν τις τηλεοπτικές. Ξέρετε, τις μεταδόσεις μέσω YouTube λοιπόν. Και έχουμε Division 3. Derby τετράδας. Η μαύρη που σουτάρει τώρα με θενίκης είναι οι Houston Rockets. Και με τα μπλε είναι οι Partition Winners. Δύο ομάδες δυνατές. Φάουλ εδώ είχαμε από τον Λαξίδη πάνω στον Διακάκη. Βουνό είναι το προσωνύμιο του στη φανέλα, αλλά Διακάκης λέγεται ο άνθρωπος. Βραχνό στη διείσδυση, δεν μπορεί, θα φάει διατάβα από το Στεφάνι. Όχι στο Στεφάνι, από την μπασκέτα. Σαγάνης, ο αρχηγός των Partition. Λοιπόν, να πούμε μερικές πληροφορίες για να μάθετε και εσείς σιγά σιγά τις ομάδες. Με θεμίζεις εν τω μεταξύ πήρε ένα rebound, την άστοχη προσπάθεια του Λαυκίδη. Δεν έχει ανοίξει ακόμα το σκορ. Όντως, δεν είναι καλό να σταματάς τη φάση εκεί. Μπορεί να φας καλάθι, αν και δεν το φάγεις. Σαγάνης από μέσα από... Ακόμα δεν έχουμε καλάθι να πούμε. Από τα 6 μέτρα ο Σαγάνης απόκτησε. Φάουλ, εδώ το φάουλ του αγώνα είναι από τον Λάβδα. Και τι λέγαμε, ναι, τρίτο-τέταρτη. Κυνηγάνε τις δύο πρώτες θέσεις. Μεθενίδη για τον πρώτο καλάθι του αγώνα, ναι, μέσα είναι 1-0, ανοίγει το σκορ μετά από 2 λεπτά περίπου, 1-40. Στον πρώτο γύρο, η μπλε, η Partition Winners δηλαδή, πήραν την νίκη στην παράταση. Στις λεπτομέρειες με ένα πόντο, βάλε ένα καλάθι πριν λήξει ο χρόνος και φύγαν νικητές. Θέλουν να ανατρέψουν, όπως μας είπανε στις δηλώσεις τους πριν τον αγώνα, αυτό το μείον ένα οι Rockers. Και με τον Βαλαντάση να έχει μπάλα τώρα. Ντάση. Θα τον λέμε και εμείς Ντάση λοιπόν που λέει φανέλα. Διακάκης, ωραία ενέργεια, είναι άστοχος, το rebound είναι από τον Λάβδα και κατευθείαν στο Ραβαζούλα. Ενώ ο Ραβαζούλας που πήρε την μπάλα εκεί μας είπε στη συνέντευξη ότι εννοείται ότι θέλουμε την νίκη και εννοείται ότι κυνηγάμε και τις δύο πρώτες θέσεις. Νάτος τώρα θα βάλει το καλάθος. Όχι, με διέψευσε. Απογοητεύτηκε και ο ίδιος από τον εαυτό του με Μεθενίδη. Το drive, foul και καλάθι. Goal foul για το Μεθενίδη. Ο μόνος που έχει σκοράρει μέχρι τώρα έχει κάνει το 0-2. Και έχει μια βολή. Θα τα σας βάλουμε στο πνεύμα του αγώνα σιγά σιγά και με τις βολές πως γίνεται, με τα φάουλ, με όλα. Μέσα και η βολή από το Μεθενίδη, 0-3. Φάουλ από το Βαλαντάση, πήγε να κάνει το double team. Ο Σαγάνης ανοίξει το σκορ και για τους Partition. Ωραία διείσδυση, πέρασε στο προσωπικό του αντίπαλο. Πιάσε την μπάλα στο καλάθι. Βραχνός, Αλβίτος, Διακάκη. Αυτός έξω στο Μεθενίτη από το ύψος των βολών. Μέσα και αυτό, 1-4. Partition Winners, Μεθενίτης μέχρι στιγμής. Ο Λάβδας πάλι διαμαρτύρεται όπως βλέπουμε. Σκληρό σκρίνο όπως κατάλαβα. Βλέ μπάλα, ο Βραχνός έβγαλε. Λάβδας, αυτό είναι το βολόν μόνος του, είναι άστοχος. Λαυκίδης όμως το rebound και όχι άστοχος κι αυτός, Ραβαζούλας. Και αυτός άστοχος, αλλά θα πάρει το φάουλ. Οι μπλε τα έχουν σπάσει κατά τα καλάθια. Σαγάνης παίζει πολύ έξανα το Λαυκίδη. Θα γυρίσει και επιτέλους θα ευστοχίσει ένα καλάθι από κοντά για τους Partition το 2-4 μετά από 4,5 λεπτά αγώνα. Βραχνός παραλίγο τα βήματα, έδωσε τελευταία στιγμή την παράσταση Βαλαντάση και από εκεί για τον Μεθενίτη. Μεθενίτης πέρασε πολύ ωραία τον Λάβδα, αστόχησε όμως και χτύπησε. Τι έγινε ρε παιδιά, σας ματιάσαμε, η κάμερα φταίει.
Εντάξει, είπαμε, ωραία είστε, αλλά παίξτε και λίγο μπάσκετ. Ραβαζούλας μέσα, φοβερή πάσα από τον Σαγάνη που τον είδε μόνο του εκεί. Ο Διακάκης ζητάει την μπάλα, ευτυχώς δεν την πήρε, θα του πήρε γιατί δεν θέλει το διαιτητής. Βραχνός, τρίποντο, 3-6. Σαγάνης λάθος, έκλειψε ο Βαλαντάση, ο Μεθενίτης με τη βοήθεια του Βαλαντάση. Στην αρχή την έκανε ο Βαλαντάση, στο ολοκλήρωμα ο Μεθενίτης. Βαλαντάση για τον Διακάκη, πολύ ωραία τον βρήκε στην baseline. Αυτός αστόχησε, έσπρωξε όμως την μπάλα στα χέρια του Βραχνού. Θα βρει το Διακάκη, αλλά ο Ραβαζούλας θα παίξει πολύ καλή άμυνα και ο Λαφτίδης θα την ολοκληρώσει με το κλέψιμο. Σαγάνη, Σιδίδης είναι άστοχος, στο ριμπάνο το Λαφτίδη, μαχητικότατος ο Λαφτίδης στην αρχή του αγώνα. Έχει κερδίσει πολλές μάχες από το καλάθι, δεν έχει σκοράρει βέβαια. Σαγάνης αυτό έχει επιλογή στο ριμπάουν. Λάβδα Σιδίδης, Ραβαζούλας 3 δευτερόλεπτα. Σωστό, δεν βγήκε καθόλου από την ρακέτα. Βραχνός θα σουτάρει και θα ευστοχίσει. 3-7 για τον Βραχνό. Κακό διαμαρτύρεται, ας παίξει μπάσκετ, δεν πειράζει. Αφού το βάλει το καλάθι, τι το θέλει το φαουλ. Σαγάνης κράτησε σταθερό, δεν έκανε βήματα και κατάφερε να βρει τον Λάβδα. Αυτός θα κάνει το λάθος. Έκλειψε ο Διακάκης με καλή άμυνα εκεί, Μεθενίτης Διακάκης, κρέψαν την μπάλα. Μεθενίτης για 3, μέσα! Μέσα από τον Μεθενίτη για το 3-9. Να, όμως η απάντηση αμέσως από τον Σαγάνη, 4-9. Μεθενίτης για τον Διακάκη, για αυτός για 3, όχι. Δεν είναι στο ρεπερτοριό του. Μεθενίτης, Βραχνός, πολύ ωραία, πέρασε, καλάθι και φάουλ. 4-10 και μία συμπληρωματική βολή. Και αλλαγή ο Πάπη μέσα, ή αλλιώς Παπαδημητρίου. Ο Βαλαντάση στον πάγκο. Και τώρα ο Βραχνός. Αστοχή στην βολή, συμπληρωματική. Το 4-10 παρέμεινε ο Μεθενίτης, όμως πήρε το rebound και σουτάρει αστοχή. Παπαδημητρίου θα πάρει το foul και μία βολή. Παπαδημητρίου θα είναι πιο ψύχρεμος από ότι ο Βραχνός. Ναι, ο Παπαδημητρίου θα ευστοχίσει στην βολή. Ραβαζούλας αστοχή. Λαφτίδης όμως, είπαμε, πολύ μαχητικός, θα πάρει ακόμα ένα rebound. Σαγάνης αστοχή. Λαφτίδης και νέο rebound και πάλι άστοχος και άλλο rebound. Καλάθι και φάουλ, δεν χάνει την μπάλα ο ψηλός με τίποτα εκεί, ο Διακάκης δεν μπορεί να τον σπρώξει. 5-11 και μια βολή λοιπόν για τον Λαφτίδη. Σεργιό ανήμερος αυτή τη φάση, πήρε και 4 επιθετικά rebound. Αστόχησε στην βολή, ο Μεθενίτης μάζεψε και θα στάρει εκεί από τη γωνία, όπως βλέπετε, αστοχή. Λάβδας. Σαγάνης με την μπάλα. Θα κλέψει πολύ ωραία ο Παπαδημητρίου, ο Μεθενίτης. Τι έκανε εκεί με το Διακάκη, παίξανε λίγο βόλεϊ. Βραχνός αστοχή, Σαγάνης. Φάουλ Παπαδημητρίου και βολή. Σαγάνη
6-11 λοιπόν. Παπαδημητρίου θα κάνει βήματα. Φάουλ, καλά και φάουλ, ναι! Και μία τεχνική ποινή για τον Λαφτίδη. Έχει πάρει βολή ο Σαγάνης για το φάουλ που κέρδισε και μία βολή μετά η Μαύρη γιατί ο Λαφτίδης δέχτηκε τεχνική ποινή. Ο Σαγάνης αστοχή και είναι η βολή της τεχνικής ποινής τώρα. Ο Μεθενίτης θα πάει στη βολή. Μέσα αυτή για το 6-12 και μπάλα είναι για τους μαύρους. Τα νεύρα του Λαφτίδη εδώ τους στήχησαν ένα πόντο για την ομάδα του και μια κατοχή. Ο Φενίτης θα κάνει το drive, αστοχή Λαφτίδη στο rebound. Λάβδα. Τι τους λέω ανάβδα, όχι. Σαγάνης. Λάθος, ο Σαγάνης έκανε μια ποικιλία και έκανε και λάθος. Παπαδημητρίου στη γωνία, θα βρει το Διακάκι. Αυτός θα χάσει την μπάλα, ο Σαγάνης θα κλέψει. Λαμαζούλα, γυρνάει. Αστοχή, πολύ αστοχή η μπλε σήμερα. Πολύ τρακαρισμένοι, έχουν βάλει μόνο τις 6 πόντους στον πρώτη περίοδο. Καθώς βγήκαμε στο τελευταίο του λεπτό και νέα βήματα του Παπαδημητρίου. Πολύ καλή άμυνα του Σαγάνη πάνω στον Παπαδημητρίου. Λαφτίδης για τον Σαγάνη, το σκέφτεται σου τάκτελ κατ' πολύ. Είναι άστοχος, το rebound είναι από τον Διακάκη. Διακάκης για τον Εφενίτη. Εφενίτης. Θα σουτάρει για ένα. Είναι κακή επιλογή να είσαι στα 6.50 και να σουτάρεις. Πήγε στα 6.75 καλύτερα. Σαγάνης καλάθι 7-12. 15 δευτερόλεπτα μένουν για την περίοδο. Μεθενίδης λοιπόν για την μπάλα. Όλοι θα την κρατήσουν λογικά την κατοχή. Μεθενίδης. Λάθος, Λάβδας, σουτάρι για τρεις στη νύχτη, δεν μπαίνει η μπάλα. Αστοχή ο Λάβδας, τελειώνει η πρώτη περίοδο σε 7-12 μπροστά η Houston Rockets. Και πάλι κοντά σας για τη δεύτερη περίοδο. Πατήσιον την μπάλα, με τον Λάπα να περνάει στο παιχνίδι, δεν είχε παίξει καθόλου. Λέει μπάλα γιατί ο Βραχνός δεν κατάφερε να τη συγκρατήσει. Βραχνός θα του πάρει το πορτοφόλι ο Ραβαζούλα. Κακός για μαρτυρήθηκε ο Βραχνός, έκανε και φάουλ τώρα. Και Παπαδημητρίου, η Παπαδημητρίου, Λαφκίδης, Λάπας και Ραβαζούλας τετράδα για τους μπλε. Παραλίγο, όχι, έγινε το λάθος, Μεθενίτης, το Βραχνό αστόχησε. Κορονιάς, Βραχνός, Μεθενίτης και Πάπη για τους Παπαδημητρίου δηλαδή. Παπαδημητρίου έχουν και δύο ομάδες για τους Houston Rockets. Βραχνός από το ύψος των βολών, αστοχή. Η μπάλα είναι για τους μπλε, όπως λέει και ο ρεφ. Πάσα στο χείο, Κορονιά θα μαζέψει το rebound. Μεθενίτης για τρεις μέσα. Αχιλλέας Μεθενίτης, double score. Οι Houston Rockets προηγούνται με 7-14 των Πατήσιων. Και φάουλα του Μεθενίτη.
Βλέψιμο όμως από τον Παπαδημητρίου. Ο Λάπας δεν υπολόγισε τον αντίπαλο. Νόμιζε ότι η πάσα θα περάσει, δεν πέρασε ποτέ. Πολύ καλή ανέρα του Παπαδημητρίου. Για να παίξει ένα pick and roll. Δεν βγήκε, σούταρε τελικά μέσα. 7-15. Time out. Time out λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί. Time out από τον coach Σαγάνη. Και πάλι μαζί στο Χρήστο της Πεντέλης. Οι τετράδες δεν έχουν αλλάξει. Μπλε την μπάλα. Λαυκίδης. Φάουλ. Από τον Άγχελ. Ή αλλιώς Κορονιά. Ή αλλιώς τραυματίστηκε το παιδί. Περαστικά το εύχομαι. Εύχομαι να μην είναι κάτι κακό. Επανερχόμαστε σε λίγο. Επανήλθαμε λοιπόν. Και ο Ραβαζούλας θα σκοράρει εύκολα για το 8-15. Τον βλέπουμε καλά τον παίχτη. Λαυκίδης. Βγήκε ο Κορονιάς, μπήκε ο Διακάκης και πάλι. Φάλα από τον νέο Παπαδημητρίου στον άλλο Παπαδημητρίου. Και έφτασαν τα 4 ήδη μέσα σε 3 λεπτά οι Houston Rockets. Και ο Παπαδημητρίου θα βάλει και το καλαθάκι το 9-15. Να που διακοπή κάνει με καλό στους πατήσεων. 4 φάουλ σε 3 λεπτά και όχι άλλο φωνάζει ο Μεσενίδης, λίγο δύσκολο το βλέπω. Βραχνός από το χέρι στο rebound και πάλι άστοχος, νέο rebound από τον Μεσενίδη για τους Rockers. Φοβερό τρίγωνο εδώ Διακάκη Βραχνού και Μεθενίδη. Ο Διακάκης ήταν ο τελικός αποδέκτης και βάλε και το καλάθι για το 9-16. Σταμάτησε αυτό το mini series των πατήσεων λοιπόν. Έμεινε μόνο στο 2-0. Φάουλ και μια βολή για το Λαυκίδη. Μέσα η βολή από το Λαυκίδη, 10-16 λοιπόν μειώνει. Μεθενίδης. Αυτό έχει ο Μεθενίδης στο τρίποντο, rebound από το Λαυκίδη. Έχει διαπρέψει σε αυτό το τομέα. Λάπας άστοχος και αυτός και νέο rebound από το Λαυκίδη. Ραβαζούλας γυρνάει πολύ ωραία πάνω στο κορμί του Βραχνού, αστοχή, αλλά η μπάλα είναι για τους πατήσεων παραμένει. Έτρεξε ο Παπαδημητρίου και βάζει το rebound. Βρήκε το Ραβαζούλα με μια δύσκολη πάσα, τη συγκράτησε αυτός. Δεν αφήνει ο Βραχνός να περάσει από την πέτρα, πολύ καλή άμυνα. Και νέα καλή άμυνα, αλλά ο Ραβαζούλας θα βρει τον τρόπο να εστοχίσει για το 11-16, να που μειώνουν σιγά σιγά οι πατήσιον, αλλά έρχεται ο Πάπη. Πάπη κυρίες και κύριοι, 11-18 με το τρίποντο και φάουλ, όμως εδώ είναι ένα κακό φάουλ, θα δώσει μία βολή. Μέσα η βολή. 12-18. Μέχρι μέσα, εύστοχος! 12-19, Παπαδημητρίου κρατάει. Λάπας. Παπαδημητρίου θα κλέψει την μπάλα, πολύ καλή άμυνα εδώ από τους Houston Rockers. Βραχνός. Γιακάκης.
Γυρνάει το βουνό, αστοχή, τραχνό στο rebound. Παπαδημητρίου για τρεις, άστοχος αυτή τη φορά. Μεθενίτης μέσα, 12-20. Μαζούλας θα πάρει το φάουλ για μια βολή. Όχι, συγγνώμη, δύο βολές είναι. Έφτασαν τα 7 ομαδικά. Ας φάτε καλάθι, όχι άλλο φάουλ. Σωστό αυτό, γιατί το καλάθι μετράει για ένα, το φάουλ είναι δύο βολές. Να Μαζούλας θα δει, βέβαια θα μπεις. Βάλε ο άλλος. Σε λίγο θα έχουν και κατοχή μπάλας όμως. Μέγας, Σαρδάμ κιόλας. Μέσα μία στις δύο και στον πάγκο Ραβαζούλας. 13-20 και στη θέση του περάσει ο Λάβδας και να το πρώτο φάουλ. Μόλις αυτό που λέγανε οι Rockers, ότι οι αντίπαλοι φωνάζαν μάλλον από τον πάγκο στους παίχτες να μπουκάρουν, γιατί είχαν 0 φάουλ οι αντίπαλοι. Μόνο από τα τρίποντα δεν γίνεται δουλειά. Παπαδημητρίου με τον Παπαδημητρίου αντίπαλο. Ποιος θα κερδίσει? Σωστό λάθος από τον Πάπη, έκανε αχυροπίδημα όπως τα λέγαμε παλιά. Και αλλαγή ο Βαλαντάς στη θέση του Μεθενίτη. 4 λεπτά μένουν για το ημίχρονο, 13-20 το σκορ. Θα έλεγα ότι έχουν άγχος οι ομάδες. Λαυκίδης αστοχή. Και πιο πολύ πατήσουν βέβαια, που έχουν βάλει μόνο τις 13 πόντους σε 20 λεπτά αγώνα. Παπαδημητρίου κλείνεται εκεί χαμηλά, στη γραμμή πάνω. Βρήκε τον Βαλαντάς, πάνε να παίξουν ένα pick and roll. Και πάλι ο Παπαδημητρίου θα κλειστεί, θα πάρει όμως το foul. Μόλις το δεύτερο, έχουν άλλα δύο να δώσουν χωρίς βολές. Βαλαντάς από το ίδιο στον βολό, να στοχεί. Το rebound ο Λάπας με τη βοήθεια του Λαυκίδη. Λάπας πολύ ωραία, μπαίνει με... μέσα στη ρακέτα, θα πάρει φάουλ και δύο βολές. Και κρίνεται ο Μεθενίτης από τον πάγκο, φωνάζει όχι φάουλ, όχι φάουλ, τον ακούν οι παίκτες του. Στο επόμενο φάουλ η μπάλα είναι και για τους πατήσεων, οπότε ίσως έτσι μπορέσουν να μειώσουν διαφορά. Να, μία ήδη βολή εύστοχη από το Λάβα για 2-2, 15-20. Στους 5 μαζεύτηκε διαφορά, μένουν 3 λεπτά για το ημίχρονο. Ο Λαυκίδης θα σταματήσει το βραχνό, μεγαλοκρεπέστατο στόπεδο από το Λαυκίδη. Λάπας για τρεις, όχι. Θα έσαινε διαφορά στους τρεις πόντους. Οι 5 οι πόντοι είναι από τις μικρότερες διαφορές από τότε που πήραν οι Rockers μια διαφορά. Γιακάκης αστοχή. Το 15-20 παραμένει, 2 λεπτά μένουν για το ημίχρονο. Φάουλ, 2 βολές. Και η μπάλα για τους πατήσεων. Χωρίς φάουλ φωνάζει ο Μεθενίτης. Κατέβαζε τα χέρια του Διακάκης. Μέσα 16-20. Άστοχη δεύτερη βολή. 16-20 παραμένει, αλλά η μπάλα είναι για τους μπλε. Και ο Κορονιάς πέρασε στη θέση του Παπαδημητρίου. Και ο Μεθενίδης στη θέση του Διακάκη. Και ο Παπαδημητρίου έξω για να μπει ο Ραβαζούλας. Και η μπάλα είναι για τους λέει. Και ο Λαυκίδης έξω για να μπει ο Λαυκίδης. Έγινε χαμός, 1,5 λεπτό μένει λοιπόν. Και Σαγάνης μέσα. Θα σου τάρει και για τρεις, θα το βάλει. Όχι. Το 16-20 παραμένει.
Ιταλοί δεν πήρανε πολλά. Ένα πόντο βάλανε μόνο οι μπλε. Μεσενίδης για τον Παλαντάση για 3. Όχι. Ο ίδιος το rebound και θα... Όχι, θα πάρει το φάουλ όμως. Αλλά δεν είναι, είναι μόλις το τρίτο. Έχουν άλλο ένα να δώσουν. Βραχνός για τον Παλαντάση. Στα μέσα θα πάρει το φάουλ, τελευταίο που είχαν να δώσουν. Σαχάνης κλέβει την μπάλα όμως, ο Παλαντάσης ήταν αλλού σε αυτή τη φάση, κοιμήθηκε, δεν κατάλαβε ότι έρχεται ο αντίπαλός του, η φάση του Βραχνού δεν ήταν πολύ καλή. Λαβαζούλας για τον Λάβδα για 3, όχι για το μείον 2, δεν θα έρθει η Λαβαζούλας να πάρει το rebound και θα ευστοχίσει 17-20. 18 δευτερόλεπτα όλα για τους Rockers. Να δούμε βέβαια κατά πόσο θα τα χρησιμοποιήσουν όλα. 10 τώρα, 17-20, μείωσαν στους 3 τελικά οι Partition μετά από πολύ κόπο. Χρονιάς δεν κάνει βήματα, βγάζει έξω στο Παλαντάση. Θα τελειώσει ο χρόνος όμως, θα τους παρά στα χέρια. 17-20 ημίχρονο σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι με αρκετά φάουλ, να δούμε ποιος θα επικρατήσει τελικά σε αυτή την μάχη γιγάντων. Γιακάκης θέλει ένα έτσι κοντινό, θα το έχει, να το σε εδώ ο κύριος. Αυτό είναι το καλό του προφίλ, είπε. Και ξεκινήσαμε 17-20 το δεύτερο ημίχρονο, οι Partition είναι πίσω. Οι αμπροτιμάτε εκεί στο Rockers κερδίζουν. Είχαν και μεγαλύτερη διαφορά, είχαν φτάσει 8 πόντους. Αλλά μαζέψανε το 12-20, το κάνανε 17-20. Και τώρα 18-20, συνεχίζει το σερί. Στο 6-0 με το Λαβαζούλα να ευστοχεί. Λόκαραν, έκαναν πολλά φάουλ στη δεύτερη περίοδο οι Rockers. Χάσανε κάπου την αυτοσυγκέντρωσή τους. Στο τέλος φωνάζανε να μην κάνουν άλλα φάουλ. Μεν δεν άκουγαν οι υπόλοιποι μισή. Έτσι, αυτά τα ωραία του μπάσκετ. Παπαδημητρίου, όχι, δεν θα πλησιάσουν στον πόντο. Εντάξει, ο Διακάκης πρέπει να το έχω ξαναπεί, είναι ίδιος με ένα ξαδερφό μου. Ίδιος, όταν λέμε ίδιος. Λαυκίδης, πολύ καλή άμυνα, θα κλέψει την μπάλα μέσα από τα χέρια σχεδόν του Μεθενίδη. Πήγε να κάνει πάση στον Διακάκη. Το κατάλαβε ο Λαυκίδης και την πήρε. Σαγάνης για το μείον ένα. Όχι, δεν θα έρθει. Βραχνός. Όχι. Ποιος την βάλει. Ο Λαυκίδης θα βγάλει την μπάλα έξτος. Και ο Βαλαντάσης θα την πάσα του Διακάκη. Βραχνός. Και πάλι πήγαν να του πάρει το πορτοφόλιο. Ο Λαβαζούλας το πήρε. Τι είναι, έχασε και βάλει μπάλα ο Βραχνός. Φοβερές άμυνες από τον Λαβαζούλα. Σαγάνης περνάει ανάμεσα από δύο παίχτες και φτωχή. Και τώρα είναι επισήμως το μείον ένα η Partition. 19-20. Όχι για πολύ, όχι. Ο τιμωρός είναι εδώ. Ονομάζεται Μεθενίτης. Και θα κάνει το 19-22 με ένα ακόμα τρίποντο δικό του. Λαυκίδης ανάμεσα σε τρεις γυρνάει αστοχή. Την πάνω από τον Παλαντάς. Μεθενίδης δεν θα ευστοχίσει αυτή τη φορά. Ο Λαυκίδης που πήρε ακόμα ένα rebound, δεν έχουμε κουράσει να το λέμε. Σαγάνης και πάλι Λαυκίδης, Λαβαζούλας, πολύ ωραία γύρισε μπάλα για το 20-22 και πάλι πλησιάζουν οι Partition. Και δεν θα λέμε και πάλι, γιατί πλέον νομίζω ότι το παιχνίδι έτσι θα πάει, θα είναι derby με όλη τη σημασία της λέξης. Γιακάκης για 3. Αστοχή, Λαυκίδης μαζεύει. Και είναι στο δευτερόλεπτο, το είπαμε και πριν, αλλά θα στάρει βέβαια. Σε όλους αρέσει να σουτάρουνε. Διακάκης απέξει άμυνα στο Λαβαζούλα. Θα τον αναγκάσει να στοχίσει. Ο ίδιος όμως το rebound. Παπαδημητρίου από τα 6,5 μέτρα. Όχι, την μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Διακάκης μαζεύει και τώρα Μεθενίτης. Και Βραχνός. Ο Πάπη και ο Ντάπη. Διακάκης δεν θα συγκρατήσει την μπάλα. Τι, μπάλα από την πάσα του Βραχνού. Θα κλέψει την Partition. Για να κάνει το λάθος ο Σαγάνης, διατήρησε την μπάλα, Λαυκίδης.
γυρνάει με δύο αντιπάλους, χάνει την μπάλα προς στιγμή, τα βαζούλα για τρεις και την ισοφάριση. Όχι. Με θενήθης αφήσει την μπάλα να βγει εκτός και η μπάλα στα χέρια του Βαλαντάση. Έφτασε η κάμερα. Ραχνός, ωραία δίδυση, είναι άστοχος και στο rebound το Σαγάνης. Θα σωτάρει από τα 5 μέτρα, θα ευθοχίσει 21-22. Ωραίο σκρίνο Διακάκης, αλλά ο Μεθενίτης έχασε την μπάλα. Σαγάνης. Κούραση διακρίνωση στους Ρόκερς, μη λύσεις, δεν έχουν λύσεις στο επιθετικό κομμάτι. Ο Λάβδας που πέρασε τώρα στο παρκέ στη θέση του Λαβαζούλα. Σαγάνης για τον Λαφτίδη, πέρασε πολύ ωραία τον Διακάκη, αλλά θα κάνει φάουλ. Πολύ σωστό φάουλ αυτό, γιατί δεν άσε τον παίχτη να βγει τετατέτη με το καλάθι. Και όπως είδατε το έβαλε κιόλα ο Λαφτίδης. Λάβδας από τα 7 μέτρα αστοχή. Θα πάρει ο ίδιος όμως τον rebound. Σαγάνη. Βήματα το Σαγάνη. Χάσαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν. Φάουλ. Σωστό φάουλ εδώ, γιατί δεν άφησε το καθένα να κάνει διείδηση. Με Μεθενίτης για 3 ευστοχή, 21-24. Εκεί που πάνε να ισοφαρίσουν είναι να περάσουν μπροστά, έρχεται ο Μεθενίτης να τους πενθυμίσει ποιος είναι μέχρι στιγμής το αφεντικό του αγώνα. Open ζητάει ο Βαλαντάσης. Δίνει την μπάλα στο Βραχνό. Βραχνός μέχρι μέσα, είναι άστοχος στο rebound. Ποιος, κανείς, ο Λαχτίδης. Και Παπαδημητρίου. Φάουλ από τον Βαλαντάση. Και αλλαγή έξω από τον Παπαδημητρίου, μέσα ο Λάπας. Σαγάνη, σουτάρι και σωστή από τα 6 μέτρα, 22-24. Έξι λεπτά μένουν για την τρίτη περίοδο και την μπάλα την είχε ο Μεθενίτης. Λάθος όμως από τον Μεθενίτη. Ο Βραχνός δεν κατάφερε ούτε να σώσει την κατοχή για την ομάδα του. Σαγάνης, σουτάρι, αστοχή. Μεθενίτης τώρα. Βαλαντάς. Βαλαντάς θα χάσει μπάλα από τον Λάβδα. Και όμως είναι ο Λάβδας από το Σαγάνη. Κουρασμένες οι δύο ομάδες. Μεθενίτης, αστάρι για τρεις. Μέσα! Ο Μεθενίτης δεν κουράζει όμως. Μια διακοπή. 22-26, σωστά είναι και ένα... Τώρα δεν είδα και εγώ, ήταν τρίποντο ήδη. Έχουμε μια μικρή διακοπή, θα επιστρέψουμε να δούμε μετά τι έχει γίνει. Ναι, και τώρα είναι όλα σωστά. Από ένα τρίποντο λοιπόν, ένα Μεθενίτης και ένα ο Σαγάνης για το 24-26, αφού λύθηκε την γραμματεία. Να πούμε, έχουμε και βάλει παιχνίδι. Διακάκης πήγε μέχρι μέσα με τον όγκο του, κέρδισε το Λαφτίδη για το 24-27. Μια μικρή διακοπή να χτυπηθεί και το παρκέ. 24-27 λοιπόν με το Διακάκη που κέρδισε κατά κράτος πριν το Λαχτίδη. Είχα σε αρκετές μονομαχίες αριβάντα, αλλά τώρα ήταν νικητής. Λαχτίδης με κοντύτερο αντίπαλο. Θα πάρει το φάουλ. Yeah.
πλευρά πάντως είναι διάχυτα στην περιβέως ατμόσφαιρα. Κυμπάκι, κυμπάκι μπαίνουν στο παιχνίδι. Λάπας πάει κοντά στο καλάθι, είναι άστοχος, θα μαζέψει ο Παλαντάσης. Μεθενίδης. Βραχνός παλεύει με το Σαγάνι για καλύτερη θέση. Βαλαντάσης για τον Διακάκη, θα σουτάρει. Θα ευθοχίσει ο Διακάκης, 24-28. Λαυκίδης απαντάει, όχι, μπάλα μπήκε και βγήκε, τι του έκανε εδώ. Τραβάει τα μαλλιά του. Πραγματικά αυτή η μπάλα όταν έχει ωρεξίδες κάνει πολύ ωραία παιχνίδια. Διακάκης θα βάλει τώρα, όχι δεν θα το βάλει. Θα μας τρέλαινε εδώ πέρα, ακόμα παραμιλάει για αυτό που του κάνει μπάλα ο Λαυκίδης. Λάπας, αστοχής, οτιδήποτε είναι στο rebound, άστοχος. Λαυκίδης στο rebound. Άστοχος και αυτός. Λάπας δεν μετράει. Χαμηλά το φάουλ από το Διακάκη. Τώρα και που διαμαρτύρεται το Διακάκης, θα του πούμε ότι κάνει σωστό, γιατί δεν μετράει το καλάθι του Λάπα και δεν έχουν και πολύ. Τι έγινε ρε παιδιά? Γιατί σταματάμε? Χωρίς λόγο. Πάμε. Σαγάνης για τρεις μέσα. 26-28. Να οι απαντήσεις στα τρίποντα των Χιούστον έρχονται από το Σαγάνη. Παπαδημητρίου πέρασε στις θέσεις του Βραχνού. Έχασε την μπάλα. Σαγάνης, όχι, Λάπας. Ναι, θα σουτάρει για τρεις. Όχι, δεν θα μπει όμως. Διακάκης θα πετάξει την μπάλα εκτός γηπέδου. 2-40 μένουν για την ολοκλήρωση της περιόδου. Σαγάνης στο λάθος, ναι, ο Μεθενίτης θα πάρει την μπάλα. Παπαδημητρίου, όχι, μόνο το φάουλ στο καλάθι. 26-28 παραμένει, είχαν πάλι να δώσουν φάουλ. Πάει μέχρι μέσα από τον Παπαδημητρίου, όμως έκανε κάτι σαν σουτ. Δεν έκανε σουτ από όλο κάτι. Ο Λάπας έπαιξε καλή άμυνα. Φάουλ από τον Παλαντάση και μια βολή. Μια βολή για τον Λάπα. Πολύ δεν ήταν έφτιαξε ο Παπαδημητρίου μάλιστα στο rebound και τώρα Μεθενίδης. Βαλαντάσης γυρνάει, βάλει μόνο το foul. Έχουν ακόμα ένα να δώσουν οι... Πατήσιον, Βαλαντάσης. Ωραία προσπίση και έπαιξε το 1-2 με τον Γιακάκη που είναι το foul. Φοβερή φάση βγάλαν εδώ οι Houston Rockets. Και αλλαγή για τους Παρτίσιον. Ο Λάδας μπήκε στον πάγκο, ο Παπαδημητρίου στο παρκέ. Διάβασε την αδυναμία του Λάδα να μαρκάρει τον Βαλαντάση εδώ. Ο Ταβαζούλας έκανε την αλλαγή. Γιακάκης. Μπαίνει προς τα μέσα, θα βγει τον Βαλαντάση, θα βγει στο τρίποντο. Όχι, είναι άστοχος. Μεθενίδης όμως θα πάρει το rebound και θα βάλει το καλάθι, 26-29. Σαγάνης απαντάει, 27-29. Βαλαντάσης, μία επίθεση θα παίξουνε. 10 δευτερόλεπτα. Πέντε τώρα Βαλαντάσης, Παπαδημητρίου θα σουτάρει για τρεις. Κακός ο Μεθενίτης, καλά με το φάουλ. Στα 7 δέκατα ο Μεθενίτης θα πάρει μεγάλο επιθετικό rebound
Θα βάλει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ. Φοβερή φάση από τον Μεθενίτη. 27-30. Και μία βολή. Να δούμε, θα μπει βολή. Έξω η βολή, Βαλαντάση προλαβαίνει να στάρει άστοχο. 27-30 λοιπόν, μετά από 36 λεπτά αγώνα, οι Houston Rockets διατηρούν το προβάδισμα. Οι Πατήσιον όμως ολοένα και πιο κοντά. Τα πάντα θα κρυθούν στην τελευταία περίοδο. Και πάλι μαζί την τελευταία περίοδο, Βαλαντάση, Παπαδημητρίου, Διακάκη με Μεθενίτη για τους Rockets. Ραβαζούλας, Σαγάνης, Λάπας και Λαυκίδης για τους Πατήσιον που κυνηγάνε σε όλο τον αγώνα, αλλά τα πάντα είναι ρευστά. Τρεις πόντι είναι μόνο τρεις πόντι. Ραβαζούλας στο χείλ, Λαυκίδης θέλει για τον λιμπάνο, θα το πάρει. Φάουλ από τον Μεθενίδη. Σαγάνης δεν θα ευθοχίσει τον Βαλαντάση. Μαζεύει το rebound και βρίσκει απέναντι τον Μεθενίτη. Αυτό το Βαλαντάση από την κορυφή για 3. Μέσα από Βαλαντάση, συν 5 για τους Rockets. 27-32, 11 λεπτά μένουν για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ραβαζούλας πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ. Εδώ. Αλλά όλα καλά. Φάουλ καλάθι και φάουλ Ραβαζούλας. Πολύ καλή ενέργεια. Ο Παπαδημητρίου δεν μπορεί να το μαρκάρει. Δεν ξέρω γιατί δεν το βρίσκουμε αυτό το μαρκάρισμα. Να, νομίζω το άλλαξε ο Μεθενίτης. 28-32 λοιπόν. Και 29-32. Όχι αρρωτήρου που το φωνάζει, η Ραβαζούλας θα κάνει το φάουλ. Μεθενίδης κοπανίσαν δύο παίχτες των Πατήσιων. Ο Μεθενίδης πήρε την μπάλα, αστόχησε και Λαυκίδης. Αστοχή ο Σαγάνης στον τρίποντο που θα έφερε τη διαφορά στον πόντο. Παπαδημητρίου, πολύ ωραία, Διακάκης, καλά και πάλι όχι με το φάουλ. Βαλαντάση. Για τον Παπαδημητρίου. Λάπας, καλή άμυνα, παραλίγο τώρα του Παπαδημητρίου. Φάουλ τώρα. Τρίτο φάουλ, από ένα φάουλ έχουν να δώσουν οι ομάδες, έχουν 3 ομαδικά, 9,5 λεπτά. Φανταστείτε τι έχει να γίνει στο τέλος. Από τη γωνία ο Παπαδημητρίου θα βρει δοκάρι. Ναι, αυτό λέγεται δοκάρι. Σαγάνης όμως, ούτε αυτός, αυτός είναι άστοχος. Μεθενίτης, ούτε αυτό το τρίποντο, ο ίδιος το rebound. Βαλαντάς, νέο τρίποντο, ούτε αυτό. Και κάπου εδώ ξεκινήσαμε να λέμε ότι οι ομάδες θα έχουν σπάσει. Κορδόνι τώρα για τον Μεθενίτη. Λεπτά, 29-32. Πολεμικό μάτς. Διακάκης, πολύ ωραία πριν και πολύ ωραία Ραβαζούλας τον τάπωσε από πίσω. Λαυκίδης, ούτε αυτό μέσα. Ραβαζούλας όμως μέσα. 30-32. Λαυκίδης ρίχνει το κεφάλι του ότι του χτύπησε ο αντίπαλος. Μπορεί και να έχει δίκιο, βραχνός στη θέση του Βαλαντάση. Θέλαν λίγο ύψος οι Rockets γιατί... Α, και από ό,τι βλέπω ο Κορονιάς δεν θα ξαναπαίξει, έχει βγάλει τα παπούτσια. Δεν το είχα πάρει καμπάκι τόση ώρα. Μεθενίτης για 3, όχι.
πέρασαν τα τρίποντα για τους Rockers, έπεσε η διαφορά. 30-32 λοιπόν. Σαγάνης για την ισοφάριση. Ναι! Μέσα 32 όλα. Είναι ακόμα εδώ. Το λέγανε όλο το παιχνίδι. Λοιπόν, φάουλ από το... Παπαδημητρίου δεν ξέρω τι κάνει. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται. Ξαφνικά σταματήσαν οι ομάδες να παίζουν. Σαν να παίζουμε. Λοιπόν, έδωσε φάουλ ο Δημήτρης. Παπαδημητρίου πάει προς τα μέσα. Ευστόχη ο Παπαδημητρίου. Τι ζητάει ο Ραβαδούλας τώρα, δεν κατάλαβα. Και αυτός θα κάνει τη διείδηση. Φάουλ. Και από εδώ και πέρα κάθε φάουλ είναι και πολλές. Ραβαδούλας πολύ ωραία τον βρήκε ο Σαγάνης. Είχε κλειδώσει τώρα την παλότητα εκεί μέσα στη ρακέτα. Και έκανε το 33-33. Γιακάκης μπαίνει προς τα μέσα, στοχή, αλλά θα πάρει το φάουλ και μια βολή. Και κύριοι, έτσι είναι οι μεγάλοι παίχτες. Σαγάνης θα μπει προς τα μέσα και θα ξαναϊσοφαρίσει. 34 όλα. Πόντο πόντο οι δύο ομάδες. Τώρα να δούμε ποια θα είναι πιο ψύχρεμη. Έτσι πήγε και το πρώτο παιχνίδι και νέα βολή τώρα για το Βραχνό. Να που η μπλε στο πιο κρίσιμο 12 λεπτό είναι αυτή που στέλνει πρώτη τους αντιπάλους για βολές. Και να δούμε αν θα το εκμεταλλευτούν οι Rockers. Από το επόμενο θα βαράνε και δύο βολές μάλιστα. Ο Γιακάκης πριν την έβαλε, ο Βραχνός τώρα θα την βάλει και αυτός. Παρουσιάζονται ψύχρεμοι πλέον στις βολές, 34-35 και πάλι μπροστά οι Rockers. Σαγάνης, όχι δεν θα ισοφαρίσει. 5 λεπτά μένουν για τη λήξη. Και τα πάντα είναι ανοιχτά. Παπαδημητρίου. Μέσα! Την ταλαιπώρησε λίγο. Την μπάλα, αλλά του έκανε το χατέρι αυτή, κατέληξε στο καλάθι. Για το 34-36, 2 και πάλι η υπόλοιπη διαφορά για τους Rockers. Ραβαζούλας δεν καταφέρει να μειώσει, θα πάρει λίγο στο rebound και θα του πάρει την μπάλα Μεθενίδη μέσα τα χέρια. Φοβερή άμυνα τον Μεθενίδη. Ο Ραβαζούλας έχει χτυπήσει όμως και έφαγε και την μπάλα στο κεφάλι. Από το κακό στο χειρότερο. Μια διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί. Γυρίσαμε και πάλι. Ο Ραβαζούλας είναι ok. Φάουλ και δύο βολές. Φάουλ και δύο βολές για τον Παπαδημητρίου που πήγε να πάρει την baseline. Ο Λάπας έκλεισε τον δρόμο. Έπεσε πάνω του με το σώμα. Έκανε το φάουλ, δύο βολές. Έχει δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη. Το συν 2 μένει για την ομάδα του.
0-2, αλλά ο Διακάκης θα αφήσει την μπάλα να βγει καθώς ο Λαφκίδης να κούμπησε τελευταίος. Παπαδημητρίου. Θα βγάλει έξω στο Μεσενίτη. Μεσενίτης πολύ ωραία στο Διακάκη. Καλάβει και φάουλ. Φοβερός Διακάκης, αξιοποιεί την ασίστ. ...34-37, καλάθι και μία συμπληρωματική βολή για τον Διακάκη. 3 και 10 μένουν για τη λήξη. Μέσα και άλλη βολή! 34-38, με τον Διακάκη να είναι πολύ καθοριστικό σε αυτές τις φάσεις. Έχει τους 3 πόντους από τους 4 της διαφοράς. Λάπας αστοχή στο τρίποντο, Μεθενίτης μαζεύει το rebound. Βραχνός. Παίζει τον Λαφκίδη στα πόδια Παπαδημητρίου. Για τρεις είναι άστοχος, ανέμπαινε θα ήταν μαχαιριά αυτή για τους Houston Rockets. Τώρα έχουν το Διακάκη τραυματία. Πέφτουν κορμιά. Το έχετε πάρει χαμπάρι. Ραβαζούλας τώρα με τον Βραχνό. Θα μπει μέχρι μέσα ο Ραβαζούλας. Φάουλ από τον Βραχνό και μία βολή. Μία βολή λοιπόν είναι για τους Πατήσιον και τον Ραβαζούλα συγκεκριμένα, ο οποίος θα ευστοχίσει για το 35-38. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο, τα πάντα είναι κρίσιμα πλέον. Μεθενίτης, airball, Λαφκίδης θα πάρει το rebound και αφήνει στο Ραβαζούλα. Σαγάνης, Ραβαζούλας, όχι, ο ίδιος στο rebound και το καλάθι. Σωστά εδώ ο Διακάκης, δεν έκανε και το φάουλ. Στους δύο πόντους λοιπόν διαφορά. Διακάκης χάνει την μπάλα, με το πόδι θα την κλωτσίσει. 1-29 η μπάλα για τους Πατήσιον. Σαγάνης. Ραβαζούλας είναι άστοχος, Λαφκίδης θα πάρει το... το rebound και θα πάρει και το foul και μία βολή από τον Παπαδημητρίου. Πήγε για ένα εντυπωσιακό μπλοκ, αλλά υπέβεσε σε foul. Μία βολή, 1-17. Λαφκίδης έστωχος στη βολή, 37-38. Το Παπαδημητρίου περνάει στον πάγο για να μπει ο Βαλαντάσης. Βαλαντάσης για το Διακάκη, δύσκολη πάσα. Και πάλι Βαλαντάσης. Βήματα το Βραχνό, λάθος από τους Rockets. Ούτε το χρόνο είχαν πάρει χαμπάρι, θα τους έμενε η μπάλα στα χέρια. Πολύ μεγάλο λάθος αυτό από τους Rockers. Ίσως το στοιχίζει και το παιχνίδι. Ένας πόντος η διαφορά χωρίς τις δύο ομάδες. 37-38 μπροστά έχει στους Rockers. 57 δευτερόλεπτα μας χωρίζουν για τη λήξη του αγώνα. Και για να δούμε, δεν έχουν περάσει ποτέ μπροστά οι Πατήσιον. Θα το κάνουν μια και καλή. Νοκάουτ θα τους βγάλουν. Σαγάνης. Καλή άμυνα του Βραχνό, πολύ καλή άμυνα. Λάπας προς τα μέσα, δοκάρι.
Λαβαζούλας, όχι! Δεν είναι τρία γιατί έχουν γίνει σουτ. Φάλο το Διακάκη και δύο βολές. Δύο βολές για τον Λαβαζούλα. Και έχει την ευκαιρία μετά από 47,5 λεπτά αγώνα να δώσει για πρώτη φορά την ευκαιρία στα πίσω να περάσουν μπροστά. Ακόμα πιο κοντά, 38 όλα λοιπόν. Λαβαζούλας. Είναι η βολή που θα κρίνει το παιχνίδι, για να δούμε. Είναι άστοχη βολή, το ριμπάντο από ποιον, αυτό θα χάνει. Για τον Λαφκίδη, πέτα την μπάλα έξω. Ο Σαγάνης πήρε το ριμπάντο και πέταξε την μπάλα έξω και time out για να σχεδιάσουν την τελευταία επίθεση. Σε λίγο και πάλι μαζί για τα τελευταία 34 δευτερόλεπτα. Είμαστε και πάλι μαζί σας. Δεν έχουν αλλαγές οι δύο ομάδες. 34 δευτερόλεπτα. Και ο Βραχνός έχει την μπάλα. Φάουλ. Τι έκανε. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό η Λάπα. Τα ακούει και από τον Λαβαζούλα. Δύο φορές στο Βραχνό. Όντως ήταν λίγο η κίνηση του Λάπα, δεν την κατάλαβα. Πήραν time out προφανώς για να μπορούν να μην κάνουν φάουλ και έκανε. Βραχνός, όχι. Κοντή η βολή. Δεν θα δώσω προβάδισμα στην ομάδα του, έχει μια δεύτερη ευκαιρία. Ούτε! Λάπας, για ποιο είναι η μπάλα, για τους πατήσεων. Λάπας, έκανε μια βόλτα, έδωσε το Λαβαζούλα. Δεν έχουν όλο το χρόνο. Σαγάνης. Λαβαζούλας λάθος. Βραχνός θα κλέψει. Εφενίτης. Θα σουτάρει για την νίκη. Όχι. Και πάλι παράταση, κυρίες και κύριοι. Παράταση. Όπως και στον πρώτο γύρο. 38-38. Μεγάλος αγώνας. Δεν μπήκε η μπάλα στο τέλος. Σε λίγο και πάλι μαζί για τη συνέχεια. Σουτάρει ο Σαγάνης λοιπόν, για το ποιος θα πάρει την μπάλα στην παράταση. Η μπάλα είναι για τους Rockers. Απ' έξω η επαναφορά. Δύο πόντους θέλουμε. Όποιος βάλει τρίποντο κέρδισε ή αλλιώς δύο λεπτά. Όποιος κερδίσει στα δύο λεπτά πάλι κέρδισε. Τι κάνει ο Βραχνός, γιατί δεν σουτάρει για τρεις. Ο Βραχνός πάει να κάνει ό,τι και στο... Το έκανε, ό,τι και στο κανονική διάρκεια. Ο Βραχνός κόλλησε και πάλι. Στην κανονική διάρκεια είχε το Λάπα να τον σώσει που του έκανε ένα φάουλ. Τώρα όμως δεν τον έσωσε. Σαγάνης, για να δούμε, θα είναι πιο έξυπνη η Πατήσιον. Έχει ένα δίκιο εδώ ο Μεθενίτης. Η μπάλα είναι για τους Rockers όμως. Rockers η μπάλα και έχουν μια ευκαιρία. Ο Διακάκης πέταξε μπάλα στο κενό και έδωξε ο Βραχνός και την πήρε. Μεθενίτης. Μπαίνει μπροστά μέσα, φάουλ θα πάρει ο Μεθενίτης. Νομίζω ότι καμία ομάδα δεν θέλει να κερδίσει το παιχνίδι με τρίποντο. Φενίτη σούτα αυτή η βολή, Λαβαζούλας. Να δω αν θα σουτάρει κανείς για τρεις που δίνει και τη νίκη. Όχι, και το πρώτο λεπτό περνάει. Λαβαζούλας πάει μέχρι μέσα στο κι. Λάπας, φάουλ. Και μία βολή. Ο Βραχνός μπορεί να πω ότι τα έχει κάνει όλα λάθος τα τελευταία λεπτά. Yeah.
Λάπας. Σουτάρι, άστοχος και αυτός. Ο Διακάκης έχει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Βαλαντάς, μπάλα στο Ραβαζούλα. Μόνος του ήταν στο τρίποντο και δεν σούταρε. Οκ. Οι ομάδες έχουν δικιά τους στρατηγική. Ραβαζούλας κατά το καλάθι μέσα. 39-38, πρώτη φορά περνάνε μπροστά στο σκορ οι Πατήσιον και αυτό είναι στο πρώτο λεπτό της παράτασης. Μπαίνουν 55 δευτερόλεπτα. Μεθενίτης. Περνάει τον Σαγάνη πολύ ωραία. Αστοχή όμως, ο Λαυκίδης πέταξε την πάρα στο Σαγάνη. Έχουν την ευκαιρία, αν το βάλουνε κερδίσανε. Αν πάρουν φάουλ και το βάλουν πάλι κερδίσανε. Φάουλ. Φάουλ, Ραβαζούλας έχει την ευκαιρία λοιπόν να τελειώσει τον αγώνα. Για να δούμε, θα είναι πιο ψύχρεμος. Όλοι όσοι πήραν στις βολές τις τελευταίες φορές ήταν άστοχοι. Με μεγαλύτερο το βραχνό που έκανε 0-2 και είχε την δυνατότητα να δώσει την νίκη στην ομάδα του στην κανονική διάρκεια. Ραβαζούλας. Όχι, ούτε αυτός, Λαυκίδης. Και αυτός άνθρωπος, Λάπας. Θα κλέψει την μπάλα ο Βραχνός. Βαλαντάσεις. Στο Διακάκη για την ισοφάση, ναι! 39-39, φοβερό μας βλέπουμε. 28 δευτερόλεπτα μένουν. Λάπας. Ο Βαλαντάσεις τώρα κάνει ένα ανούσιο φάουλ. Ανόητο μάλλον, όχι ανούσιο, ανόητο. Πόσο και να διαμαρτύρεται, φάουλ ήτανε. Βέβαια είναι μία βολή, 25 δευτερόλεπτα. Time out και πάλι μαζί μετά για την βολή. Το thriller συνεχίζεται. 39-39. 40-39 μπροστά λοιπόν η Πατήσεων και πάλι με το Λάβα να είναι ψύχρεμο αυτή τη φορά την βολή. Βαλαντάσεις μπαίνει προς τα μέσα και κάνει λάθος. Λάθος κρίσιμο εδώ για τους Rockers. 40-39, 20 δευτερόλεπτα μένουνε, 21 για την ακρίβεια. Μεθενίτης, Λάπας. Λάθος, διπλή τρίπλα. Λάθος. Time out, λέει η Πατήσια αυτή τη φορά, 15 δευτερόλεπτα μένουνε. Και τα πάντα θα κλειστούν σε αυτά τα 15 δευτερόλεπτα. Με ένα πόντο μπροστά είναι η Partition Winners 15 για το τέλος. Είμαστε και πάλι μαζί για να δούμε τελικά ποιος θα είναι ο νικητής. Παπαδημητρίου. Βήματα έκανε ο Παπαδημητρίου. Ναι. Φοβερό λάθος από τον Παπαδημητρίου. 13 δευτερόλεπτα μένουν, αν κρατήσουν την μπάλα στα χέρια τους οι Πατήσιον είναι νικητές. Αν τους κάνουν φάουλ και βάζουν πολύ είναι και πάλι νικητές. Παραλίγο το λάθος. Κάνω εγώ γιατί δεν τραβάω τον αγώνα. Ο Παπαδημητρίου πήγε να κλέψει, παραλίγο να κάνει το λάθος. Παπαδημητρίου. Σαγάνης λάθος. Τι γίνεται ρε παιδιά, δεν θέλει κανείς να πάρει αυτό το παιχνίδι. Φοβερό λάθος εδώ για τους Πατήσιον. Βαλαντάσεις. Στο βραχνό. Για τον Παπαδημητρίου. Αστοχή. Φάουλ και μία βολή. Φάουλ και μία βολή για τον Παπαδημητρίου που έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο ένα δευτερόλεπτο. Ένα δευτερόλεπτο πριν τη λήξη του αγώνα της παράτασης. Εδώ χρειάζεται ψυχραιμία για τον παίκτη των Houston Rockers άμα θέλει να δώσει το φιλί της ζωής στην ομάδα του ή αν τη χάσει χάνονται όλα. Μόνο με θαύμα άμα τη χάσει. Παίρνει ανάσα. Θα ξανασκάσει την μπάλα. Α,
Αστοχή και ο Ραβαζούλας. Ο Ραβαζούλας θα πάρει το rebound. Τον σάπισε κιόλας. Αυτό το πλάτς που άκουσα τελικά ήταν το χέρι του Παπαδημητρίου πάνω στην πλάτη του Ραβαζούλα. Και έχουμε επανάληψη του πρώτου γύρου στην παράταση Πατήσιων, που δεν βρέθηκαν ποτέ μπροστά στο σκορ στο κανονικό αγώνα. Κατάφεραν να εξαφανίσουν στο τέλος και στην παράταση που βρέθηκαν μία φορά μπροστά και κέρδισαν. 40-39, μεγάλη νίκη. Αυτά από εμάς. Καλό σας βράδυ.